ΚΚΕ. Λέτε ότι είναι σκευωρία εσείς. Ακούστε, θα σας πω ότι, τι λέμε εμείς, γιατί λέμε αυτό που είπαμε από την αρχή. Και σήμερα δηλαδή λέμε το ίδιο. Ναι. Δηλαδή ότι βάλτε τη σημερινή εξέλιξη. Για το σκάνδαλο της Νοβάρτης θα έπρεπε να προχωρήσει και να διερευνηθεί η υπόθεση με μεγάλη ταχύτητα από την αρχή. Και θέλω να θυμίσω εδώ και να βάλω στην συζήτησή μας ότι πριν όταν τέθηκε το ζήτημα για συζήτηση διαμορφώθηκε Εξεταστική Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτή με απόφαση της Βουλής που συγκροτήθηκε πριν αρκετούς μήνες διαλύθηκε μετά από 15 μέρες γιατί συζήταγε επί 15 μέρες αν έχει το δικαίωμα να συζητήσει την ουσία της υπόθεσης. Και τότε σταμάτησε κάθε συζήτηση που θα μπορούσε να φωτίσει πλευρές της ουσίας του σκανδάλου και της πολιτικής ουσίας για τις αιτίες που διαμόρφωσαν αυτό το σκάνδαλο της Νοβάρτης και της κάθε Νοβάρτης, γιατί πίσω από τη συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία σηματοδοτείται ένα ολόκληρο σύστημα για τη τιμολόγηση, την παραγωγή και τη διακίνηση του φαρμάκου που είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και θα άξιζε τον κόπο και αν μου επιτρέπετε, να ανοίξει και, να συζητηθεί και αν επί της ουσίας το βάρος της. Και αν μου επιτρέπετε, σας κλέβω χρόνο, θα σας τον δώσω. Η βάση της κατηγορίας, η βάση μάλλον η περιγραφή, να το πω έτσι καλύτερα, γιατί πρέπει πολύ προσεκτικά να χρησιμοποιούμε κάποιους όρους. Η περιγραφή που γίνεται στη δικογραφία, όσον αφορά, επειδή το είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, όσον αφορά τον κύριο Λοβέρδο, είναι ότι παρά το γεγονός ότι όντως, έχει δίκιο η κυρία Γιαννακοπούλου, κατέρεε η διαφημιστική δαπάνη, υπήρχαν συγκεκριμένα φάρμακα της Νοβάρτης, των οποίων η τιμή ανέβαινε. Δεν παραβλέπει λοιπόν κανείς ότι κατέρε όμως λόγω μνημονίων, ναι, έτσι, ναι, ναι, η διαφημιστική δαπάνη, ναι, ναι. Αλλά μιλάνε για τα συγκεκριμένα φάρμακα στα οποία ανέβαινε η τιμή, που είναι μια παραδοξότητα, ναι, σύμφωνα με την δικογραφία και στηρίζει εκεί την επιχειρηματολογία. Κοιτάξτε τώρα δύο πλευρές. Το ένα ζήτημα είναι λοιπόν ότι τώρα την περίοδο που συζητάμε τώρα μετά τις εξελίξεις που έχουμε δεν μπορεί κανείς να μη σχολιάσει ότι έχουμε να κάνουμε με μια προεκλογική εκδοχή της σκανδαλολογίας που βοηθάει από τα κόμματα που τη συντηρούν και την μεγαλοποιούν να πετιέται η μπάλα στην εξέδρα για να μην συζητιέται η ουσία των πολιτικών, των μνημονιακών πολιτικών που υλοποιούνται και που τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ στις βασικές στρατηγικές επιλογές συμφωνούν. Τέτοια κίνημα αλλαγής, δεν μας λέτε, όχι ΚΙΝΑΛ. Ναι, κίνημα αλλαγής όπως θέλετε, συγγνώμη. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν θέλουν να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Η συζήτηση που κάνουμε και στο απόψινό τραπέζι είναι μια συζήτηση που βολεύει αυτά τα κόμματα για να μην φαίνονται οι μεγάλες τους ευθύνες για τις συνέπειες της πολιτικής των κυβερνήσεών του που ζει ο λαός μας αυτά τα χρόνια. Φαρμακευτική δαπάνη, που η εκπρόσωπος εδώ του κινήματος αλλαγής μόλις μας έδειξε τα στοιχεία. Ποιος θα πει στο λαό ότι η φαρμακευτική δαπάνη που περηφανεύεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ότι περιέκοψε, πέρασε εξ ολοκλήρου και την πληρώνει ο λαός? Πέρασε ή δεν πέρασε? Γιατί μιλάει για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν μιλάει για την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη, δηλαδή για την τσέπη του εργαζόμενου που πληρώνει πολλά περισσότερα για τα φάρμακά του από ό,τι πλήρωνε πριν 10 χρόνια, με την αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα, με την ακρίβεια στα φάρμακα, με τη διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής, με το 1 ευρώ στις συνταγές, με όλα αυτά τα μέτρα που θερμοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και που βέβαια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σαν αριστερότατη κυβέρνηση, συνέχισε να υλοποιεί. Αυτό είναι το πρόβλημα και το θέμα του φαρμάκου και μετά και τα μπορεί μνημόνια να έχετε δίκιο. Αλλά μπορεί, να μείνουμε όμως και πρέπει να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και στη δική μου την εκπομπή το θέμα του φαρμάκου και με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος, θέλω να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα. Έτσι, γι' αυτό και σας ζήτησα. Έχετε δίκιο, καλά κάνετε και το βάζετε. Απλώς μην το γενικεύσουμε γιατί θα χαθούμε. Αυτή τη στιγμή λέτε, συνοψίζω, ότι ουσιαστικά λέτε ότι αξιοποιεί η κυβέρνηση πολιτικά την υπόθεση αυτή παραμονές
ευρωεκλογών. Βεβαίως αξιοποιείται για να συντηρείται μια σκανδαλολογία, ναι, η οποία. Δεν μου είπατε εάν το θεωρείτε σκευωρία ή όχι. Δεν μπορούμε να πούμε τι σκευωρία. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία άνοιξε. Μπήκε θέμα να διερευνηθούν συγκεκριμένες καταγγελίες. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι, υπάρχει εμείς σκάνδαλο να βάρθεις, έτσι. Είπαμε εδώ και μήνες, μα εμείς ψηφίσαμε να συσταθεί η Επιτροπή η συγκεκριμένη. Μάλιστα, θεωρείτε ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο να βάρθεις. Βεβαίως, να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά προσκόμματα που έμπαιναν από την πλειοψηφία που σχηματίστηκε στη συγκεκριμένη Επιτροπή, να παρακάμψουμε τακτικισμούς που εκφράστηκαν εκείνη την περίοδο και να κάνει η Εξεταστική Επιτροπή τη δουλειά της. Όμως η Εξεταστική Επιτροπή αυτή διαλύθηκε μέσα σε 15 μέρες, δήλωσε αναρμόδια και εμείς σας θυμίζω ότι αναγκαστήκαμε σαν ΚΚΕ να αποχωρήσουμε και είμαστε, ερώτηση... ότι είμαστε εδώ. Είδαν και παραγεγραμμένα τα δικήματα, κυρία. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ούτως ή άλλως θα κάνουμε δεύτερο κύκλο, γιατί πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Μπαλάφας και ο κύριος Γιακουμάτος. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς στη δικαιοσύνη έχετε εμπιστοσύνη. Να διευκανθούν. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί για την για τη δικαιοσύνη και πώς λειτουργούν στις σημερινές συνθήκες, πώς το λένε, τα ζητήματα. Για τα συγκεκριμένα θέματα εδώ να έρθουν, να δούμε συγκεκριμένα, να συζητήσουμε και να διελευκανθεί από τη μεριά της δικαιοσύνης ό,τι υπάρχει. Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Όταν θα έρθει, όταν θα γίνει συζήτηση για την άρση ασυλίας και του κυρίου Λοβέρδου και ή ουδήποτε άλλου, αν προκύψει άλλος, πώς θα... Τι θα κάνετε ως Κομμουνιστικό Κόμμα? Όπως τοποθετηθήκαμε για τα ίδια πρόσωπα και στην προηγούμενη φάση. Άρα θα ψηφίσετε υπέρ της άρσης της ασυλίας. Φαντάζομαι πως ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που διαφοροποιεί τη στάση μας μερικούς μήνες πριν από σήμερα. Ο κόσμος που μας ακούει θα μπορούσε να κάνει μια πολιτική επιλογή και να καθίσει στο σκαμνί πολιτικά της κάλπης των εκλογών, όποιων εκλογών και όσων εκλογών έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, τα πραγματικά σκάνδαλα που βασανίζουν τη ζωή του. Τα σκάνδαλα των πληστηριασμών, των κατασχέσεων των λαϊκών καταθέσεων και των λαϊκών σπιτιών. Να κάνει κριτήριο το μεγάλο σκάνδαλο, το έσχος των εργασιακών ελαστικών σχέσεων εργασίας και των χαμηλών μεροκάματων και τη φτώχεια και τη διαρκή μνημονιακή πολιτική που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζεται να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να τους γυρίσει την πλάτη, γιατί χρειάζεται ένα ισχυρό ΚΚΕ, όποιος και αν είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα, που θα είναι δίπλα του, θα είναι από κούμπι, θα παλεύει, θα ανοίγει το δρόμο για την πραγματική απαλλαγή των ανθρώπων του Μόχβου από τη σημερινή δυσοδεία που αναδύει το καπιταλιστικό σύστημα, ανοίγοντας το δρόμο για την εργατική λαϊκή εξουσία. Μάλιστα. Που ο λαός θα απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει, χωρίς φαρμακευτικές εταιρείες, χωρίς πολυεθνικές, χωρίς σκάνδαλα. Αυτή είναι η πορεία που θα λυτρώσει το λαό μας από τη σημερινή κατάσταση.